Άξι, ο λαός, εθνός, ΜΑΕ, μισκή, μισκό κεφάλι, ο πόλος δρόμος είναι, αντίσταση και πάλι. Θέλουνε συνέλεση να φτάσουν μες στο πάτο, οργάνωση παντού, να βγουν τα πάντο κάτω. Εδώ, εδώ, μ' αγώνα ταξικό, γιατί εμείς δεν ζούμε, με ψυχούλα και ψέματα δεν θα συμβιβαστούμε. Όλα τα κλεμμένα τα διευθυγούμε. Και η πορεία μας θα συνεχιστεί μέχρι του Μαξίμου. Η πορεία μας είναι μια πορεία που απαρτίζεται από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Μιας πορείας η οποία εκφράζει την αγωνιστικότητα των συνταξιούχων μέσα σε δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες πανδημίας. Μια πορεία που είναι συνέχεια πολλών πορεών και αγωνιστικών κινητοποιήσεων του συνταξιουχικού κινήματος όλα τα χρόνια για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Θεωρούμε απαράδεκτο, τρομοκρατικό και ό,τι άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί να έρχονται μπροστά στη Βουλή τη στιγμή που θέλουμε να φτάσουμε στο μέγαρο Μαξίμου και να μας κλείνουν τον δρόμο με κλούβες αστυνομικές. Είναι απαράδεκτο. Μας πήραν πίσω τις συντάξεις, τις επικουρικές, τα δώρα μας και τώρα δεν θα μας κλείσουν και τους δρόμους να διαμαρτυρόμαστε. Λοιπόν, να πάρουν τις κλούβες τους, να πάνε στην άκρη και εμείς να πάμε στον δρόμο μας και να φτάσει η διαδήλωσή μας, η πορεία μας, εκεί που εμείς έχουμε αποφασίσει να φτάσει. Δημοκρατία δεν θα περάσει, η λαό Ιταλή θα τη σπάσει. Εμείς θα αξιούχοι, εσείς θα το κεφάλι, τον τόνο του αγώνα θα αντίσταση και πάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι κλούβες θα φύγουν από εδώ και η πορεία μας θα τελειώσει στο μέγαρο Μαξίμου. Κι αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχαμε τελειώσει τώρα. Γιατί δεν μας αφήνετε να περάσουμε. Λοιπόν, βάλατε τα εγγόνια μας τώρα να μας κλείσει το δρόμο. Θα τρεπόσαστε λίγο. Θα σταματήσουμε τώρα. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε την πορεία μας μέχρι το μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε περάσει κι άλλες φορές και θα περάσουμε και τώρα. Η αστυνομία θα πάρει τις κλούβες τώρα και θα περάσουμε και η συγκέντρωσή μας θα τελειώσει εκεί και θα σας ανακοινώσουμε εκεί ό,τι έχουμε να σας πούμε. Γιατί έχουμε να πούμε. Έτσι, έτσι. Και τώρα τι τις βάλατε τις κλούβες εκεί. Κακώς τις βάλατε. Εμείς ως εδώ θέλαμε να φτάσουμε, να δώσουμε το μήνυμά μας. Ξέρουμε ότι δεν θα λύσουμε τα προβλήματά μας με μια συγκέντρωση. Ξέρουμε όμως ότι χωρίς συγκεντρώσεις και χωρίς αγώνα τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Γι' αυτό θα παλέψουμε συνάδελφοι. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε και αυτό πρέπει να κάνουμε. Τώρα, για όλη την αγωνιστική μας πορεία και για το που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα όλους και όλες τις συναδέλφισες που δίνετε αυτή τη μάχη. Συγχαρητήριο σε όλους για τον αγώνα μας. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Με υπομονή, με τα σωματεία μας, με τις συνδικαλιστικές μας οργανώσεις να δώσουμε τη μάχη. Και θα συνεχίσουμε και με τους αγώνες.
δουλειά μας. Γιατί μεθαύριο, την Πέμπτη, το εργατικό κίνημα έχει συγκεντρώσεις για τον προϋπολογισμό. Αυτόν τον οποίο μας κόβουν εμάς χρήματα και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για την υγεία εν μέσω πανδημίας και για όλα τα άλλα που πρέπει να μας δώσουν. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, ήρθαμε σε επαφή με τον Μέγαρο Μαξίμο και μας είπαν ότι το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί. Δεν έχουν σκοπό να μην πραγματοποιηθεί. Αυτό μας έχουν πει βέβαια εδώ και αρκετό μεγάλο διάστημα. Όσο πιο γρήγορα μας δεχτούν και όταν δώσουν θετικές απαντήσεις, τόσο το καλύτερο για τους. Γιατί αν δεν μας δέχονται και αν δεν δίνουν απαντήσεις, εμείς θα είμαστε όλο και περισσότερο εδώ. Γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Μας είπαν ότι σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός είχε μια ανάγκη μεγάλη και είναι τα δυσυνέδεια. Εμείς τους είπαμε και τους λέμε ότι δεν έχει κανένα νόημα ξανά να συναντηθούμε κάποιον εκεί και τους είπαμε όσο πιο σύντομα να κλειστεί το ραντεβού. Αυτό πρέπει να γίνει. Και εμείς είμαστε λοιπόν στις επάξεις του αγώνα και στα πάει που λένε και στα καθαρά ελληνικά οι Εγγλέζοι. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα επιδιώξουμε να γίνει το ραντεβού. Και θα επιδιώξουμε να δυναμώσουμε τον αγώνα μας, ώστε σε αυτό το ραντεβού να μας δώσουν απαντήσεις στα ουσιαστικά προβλήματα. Γιατί με φιλοδορήματα δεν πρόκειται των 250 ευρώ να συμβιβαστούμε. Διεκδικούμε. Και δώστε τώρα το δώρο και τα δώρα μας. Δώστε τώρα τα αναχρονικά σε όλους τους συνταξιούχους. Δώστε τώρα το 1 δισεκατομμύριο του 21 και το 1 δισεκατομμύριο του 22 από αυτά που εσείς έχετε αποφασίσει και έχετε ψηφίσει στη Βουλή, αλλά δεν έχετε να ψηφίσετε για τα μάτια του κόσμου. Γιατί όταν να μας ταρπάξετε, ταρπάζετε κατευθείαν. Σταματήστε τη δυνητική φορολογία σε ό,τι μας δίνετε να το παίρνετε πίσω και στα απαράδεκτα πρόστιμα που παίρνουν από την εφορία. Αυτά σας τα λέμε για μια ακόμη φορά και βάζω το καλά στο μυαλό σας ότι εμείς δεν θα υποχωρήσουμε και θα διεκδικήσουμε ακόμη ό,τι μας έχετε αφαιρέσει. Γιατί είναι δικά μας, δεν τα έχουμε πληρώσει για να τα δίνετε στους δανειστές και στους τραπεζίτες. Πληρώσαμε για να είναι στα ασφαλιστικά ταμεία και να παίρνουμε συντάξεις με αξιοπρέπεια.